Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε μαζί σας για την εκπομπή Χωρίς Παροπίδες. Πρόκειται για την 100η υποδρομιακή συνάντηση που θα διεξαχθεί την επομένη των Χριστουγέννων, στις 26 του μηνός, με ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα 9 υποδρομιών, όπου σαφώς ξεχωρίζει η τρίτη υποδρομία του προγράμματος που αφορά στο κριτήριο διετών, όπου θα αναδειχθεί το καλύτερο διετές για το 2022. Λοιπόν, όπως είπαμε, ένα πρόγραμμα 9 υποδρομιών. Από εκεί και πέρα η ώρα ανάξης είναι 3 το απόγευμα. Όσον αφορά μεταφερόμενα, έχουμε τον Double Forecast 1432 ευρώ και το Peak 6 εγκυμένο στις 19.182 ευρώ, καθώς είχαμε τυχερούς όσον αφορά στον Jackpot 9, οι οποίοι πήραν ήταν 2. Εντάξει, δεν γνωρίζω αν είναι το ίδιο εισιτήριο. Πάντως το ποσό ήταν 156.771 ευρώ. Πλήρωσε ένα μέρισμα πάνω από 300.000 ευρώ το Jackpot 9, το οποίο βρέθηκε στην περασμένη υποδρομιακή συνάντηση. Όσον αφορά στο αγωνιστικό μέρος της προηγούμενης συνάντησης, λοιπόν, είχαμε μια πολύ σημαντική επιτυχία για το Λεβεντόπεδο, ο οποίος με αυτή την επιτυχία του ανήλθε στην πρώτη κλάση. Επίσης, εξαιρετική εμφάνιση από τον Φιλότιμο στο φινάλε που έκανε την μικροέκπληξη καταβάλλοντας το φαβορή Μικρή Αναστασία. Ενώ πολύ καλός σε αυτήν τη συμμετοχή του ήταν ο Ηγεμόνας, ο οποίος κέρδισε εύκολα με αρκετά καλή επίδοση. Επίσης, καλή θεωρείται και η επανεμφάνιση της Angel Maria. Θα πάμε τώρα να δούμε το Λεβεντόπεδο, ο οποίος κέρδισε εύκολα την 8η υποδρομία, παίρνοντας το εισιτήριο και για την πρώτη κλάση. Λοιπόν, περιμένει λίγο αφέτης καθοσικούμε ένα λόγο το οποίο είναι ανήσυχο. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, έχει δοθεί εκκίνηση της 8ης υποδρομίας για την πρωτοπορία με μαστίγιο, μάλιστα, θέλει η Ψιπίλη να οδηγήσει. Όμως έρχεται η Lady Lass από την εξωτερική, η οποία θέλει για αυτή να βρίσκεται κοντά στην Ψιπίλη, η οποία παίρνει την πρωτοπορία, ενώ χάνει ένα μισό διάδρομο, μπορεί να πω, είναι τη Λέλα και μένει λίγο πιο πίσω με η Ψιπίλη στην πρωτοπορία, αλλά η Τιλάς ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Σε πυκνό όμιλο πιο πίσω είναι η Γλυκιά Έλληνα που προωθείται στην τρίτη θέση μαζί με τον Μιμνερμό. Στη ιστορική είναι ο Λεβεντόπεδο μαζί με τον Θρύλο. Λίγο πιο πίσω η Τιλάιλα. Έχουμε ένα αρκετά καλό ρυθμό και γρήγορο μάλιστα για τα πρωτοπόρα άλογα. Και την Λέι Τιλάς να θέλει να περάσει μετά το μισό τη διαδρομή για να προωθηθεί στην πρωτοπορία. Από την Ψιπίλη, ο Μίμνερμος σε καλή θέση, η Γλυκιά Έλληνα από την εξωτερική, Λεβεντόπεδο και την Τιλάιλα τώρα που ανεβαίνει σιγά σιγά. Ενώ και η Αμοργός είναι πίσω σε αυτό το σημείο. Στο 600 λέει Τιλάς στην πρωτοπορία, η Γλυκιά Έλληνα ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια είναι ο Μίμνερμος με την Τιλάιλα, ο Λεβεντόπεδο ο οποίος έχει την εσωτερική, τώρα αρχίζει το ανέβασμα της. Η Αμοργός είναι πίσω ακόμα, ωστόσο προσπαθεί και αυτή. Με λέει η Τιλάς να μπαίνει πρώτη στην ευθεία υπό την καταδίωξη της Γλυκιά Έλενα. Ενώ μένει πίσω σιγά σιγά η Τιλάιλα. Λέει η Τιλάς και ο Λεβεντόπεδο από την εσωτερική. Τώρα κάνει finish, προσπαθεί η Αμοργός μαζί με το Σουμελά. Μάχη τριών αλόγων. Ο Λεβεντόπεδο βρίσκεται στο εσωτερική και περνά στην πρωτοπορία. Και μάλιστα αρχίζει να απομακρύνεται ο Λεβεντόπεδο. Λεβεντόπεδο, 5 μίκη μπροστά. Λεβεντόπεδο 6 μήκη μπροστά, κερδίζει πάρα πολύ εύκολα την υποδρομία. Γλυκιά Έλενα, Σουμελά και Lady Lass. Λοιπόν, αυτή ήταν η επιτυχία για το Λεβεντόπεδο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς έχουν διαμορφωθεί οι κατατάξεις μετά την 91η υποδρομιακή συνάντηση. Λοιπόν, πάμε στους αναβάτες πρώτα. Ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας έχει 117 νίκες και είναι πάντα πρώτος. Και στη δεύτερη θέση είναι ο Μιχάλης Πέπος με 107, ακολουθεί ο Χαράλαμπος Ανδρέου με 105, τέταρτος ο Δημήτρης ο Κεφάλας με 93, πέμπτος Παναγιώτης Δημητσάνης με 82, έκτος Ολύμπιος Γεωργίου με 63, έβδομος Μινάς Κωνσταντίνου με 53, όγδος Νικολής Τσακούρας με 28, ένατος Σόφι Ράστο με 27 και δέκατος Γιώργος Σταυρνής με 22. Πάμε στους προπονητές, Τέλειος Νεοφύτου έχει 78 νίκες. Εδώ έχουμε ένα μικρό λαθάκι για τον Πανίκο Τσακούρα. Έχει 28 νίκες. Είναι 58 οι νίκες του Πανίκου του Τσακούρα. Ένα μικρό λαθάκι. Τρίτος Χρήστος Χριστοφόρου με 57. Τέταρτος ο Γαβρίλιο Τσαβαρτίδης με 47. Πέμπτος Νταρχάιτα με 46. Έκτος Γιώργος Νικολάου με 43. Έβδομος Χρήστος Πετρούσιος με 37. Όγδος Κυριάκος Ροδί Κυριάκου με 36. Ένατος Γιώργος Τσελεπής με 35. Και δέκατος Βασίλης Χατζηγιάννης με 33 νίκες. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό και θα επανέλθουμε να αναλύσουμε την 100η υποδρομιακή συνάντηση του 2022.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε για να λύσουμε, όπως είπαμε, την 100η υποδρομιακή συνάντηση του 2022 με ένα πρόγραμμα 9 υποδρομιών, όπου σαφώς ξεχωρίζει η τρίτη υποδρομία του προγράμματος, που αφορά στο κριτήριο διετών στη μνήμη Στέλιου Σταμάτη. Μια αρκετά καλή υποδρομία, ανταγωνιστική, απουσιάζει το μεγάλο φαβορί. Ένα μέτρο έχουμε έτσι ένα πολύ καλό συναγωνισμό. Ενώ έχουμε και στη δεύτερη υποδρομία το ποιοτικό ενδιαφέρον που αφορά στο έπαθλο Μόρφου και φαίνεται ότι είναι στοιχηματικό φαβορί με βάση τις τελευταίες συμμετοχές του Bus Driver. Όσον αφορά μεταφερόμενα, τα επαναλάβω για ακόμα μια φορά. Double Forecast 1432 ευρώ, Pick 6 εγκυμηνό 19.182 ευρώ και Jackpot 9, όπως είπαμε, με το αρχικό ποσό τώρα τηλέσχης εγκυμηνό στις 20.000 ευρώ. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Πρώτη υποδρομία. Απόσταση 1000 μέτρα, Θεόφραστος με τον Κωνσταντίνο και Σαριανή με τον Πουλή, Κοζανόστρα με τον Ηρακλέους, Λίλιαν με τον Αδάμου, Νιώβη Μαριαλένα με τον Χαραλάμπο Ανδρέου, Dals Girl με τον Κεφάλα, Ριζόλι με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου και Φλάι Αμύρα με τον Ολύμπιο Γεωργίου. Προχείται από ένδειχτη εμφάνιση η Κοζανόστρα και φαίνεται ότι είναι το φαβορί στην άρξη του προγράμματος. Η Κεσαριανή αποδίδει καλά στην απόσταση των χιλιόμετρων και αναμένεται και αυτή να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Έβαλε δύο συμμετοχές πάνω της, η Dals Girl είναι γρήγορη και θεωρείται υπολογίσιμη, ενώ στον όμιλο αυτό διάκριση διεκδικεί και η Fly Amir. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε την Κόζα Νόστρα στις 23 Νοεμβρίου. Ήταν η 8η υποδρομή εκείνη την ημέρα. Η μικρή Σοφία ήταν η νικήτρια, στη δεύτερη θέση Κόζα Νόστρα, στην τρίτη Κεσαριανή και στην 11η Dals Girl. Έχει δοθεί εκκίνηση της 8ης υποδρομίας, λοξεύουν άλογα και έχουμε παρενοχλήσεις για την πρωτοπορία μέσω Μικρή Σοφία, η Κόζα Νόστρα. Καλή εκκίνηση και πάνω να τοποθετηθεί κοντά της, εσωτερικά η Dals Girl, μείναν πίσω τα υπόλοιπα άλογα, καθώς μετά εκκίνηση είχαμε κάποιες παρενοχλήσεις. Μικρή Σοφία μπροστά, η Κόζα Νόστρα είναι στο αμήκος, Dals Girl και πίσω και Σαριανή, Πενθεσίλια και τώρα η Intelligence προσπαθεί να βελτιώσει θέση με τη Μικρή Σοφία πάντα μπροστά. Είναι ένα μήκος από την Κόζα Νόστρα που ακολουθεί τον ρυθμό αυτό και φαίνεται ότι έχει και τις δυνάμεις να τον ακολουθήσει. Μικρή Σοφία στην πρωτοπορία. Η Κόζα Νόστρα πιέζει τώρα να κρατήσει την επαφή. Πιο πίσω η Intelligence θέλει να περάσει τρίτη. Στροφή Μικρή Σοφία έχει το πλεονέκτημα από την Κόζα Νόστρα που προσπαθεί να παραμείνει μαζί της. Πιο πίσω είναι και Σαριανή. Μικρή Σοφία στα δυο μήκη τώρα από την Κόζα Νόστρα. Πιο πίσω κάνει φίνιση και Σαριανή. Μικρή Σοφία έχει πλεονέκτημα από την Κόζα Νόστρα. Πιο πίσω είναι και Σαριανή και η Intelligence απ' έξω είναι και η Μόνα Λίζα. Μικρή Σοφία είναι στα 2-3 μήκη σταθερά. Μικρή Σοφία από την αρχή στην πρωτοπορία για να κερδίσει καθαρά. Κόζα Νόστρα στη δεύτερη θέση. Η Κεσαριανή και η Μόνα. Πρώτη υποδρομία. Η πρόβλεψη Κόζα Νόστρα και Σαριανή. Dals Girl Fly Amira 3-2-6-8. Κόζα Νόστρα και Σαριανή. Dals Girl Fly Amira 3-2-6-8. Να αναγνώσουμε και τα καλύτερα της ημέρας. Στην καλύτερη αγκανιά, πρώτη υποδρομία Κόζα Νόστρα με τον αριθμό 3, δεύτερη υποδρομία Bus Driver με τον αριθμό 5. Καλύτερα δίδυμα, πρώτη υποδρομία Κόζα Νόστρα και Σαριανή 3-2. Και μετά έχουμε την δεύτερη υποδρομία Bus Driver Golden John 5-6. Και καλύτερο Outsider, 8η υποδρομία Μαρία Οχάρα με τον αριθμό 9, Μαρία Οχάρα με τον αριθμό 9. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη δεύτερη υποδρομία. Έπαθλο Μόρφου, απόσταση 1600 μέτρα, Θυσίας με τον Νίκο Τσακούρα, Τζόλι Τζόκερ με τον Πέπον, Τάιμο Δέσποινα με τον Νέλσον Αχρίστου, Πίντος με τον Μπουλή, Bus Driver με τον Ολύμπιο Γεωργίου και Golden Joe με τον Λοΐζο Ανδρέου. Όπως είπαμε από την αρχή, με βάση τις τελευταίες συμμετοχές του, ο Bus Driver είναι δικαιολογημένα το στοιχηματικό φαβορί για την κατάκτηση του Έπαθλου Μόρφου. Από εκεί πέρα, πολύ βελτιωμένα έτρεξε στην τελευταία συμμετοχή του Golden Joe και με πιθανότατη διαδρομή πάλι στην πρωτοπορία θα είναι αρκετά ανταγωνιστικός. Σε καλή φόρμα η Diamond Despina, παρά και τη μεγαλύτερη απόσταση είναι σαφώς υπολογίσιμη. Εντάξει, όσον αφορά το θυσία, έχει αντίπαλο τα ψηλά βάρη του, όμως είναι ένα καλό στέρ, θεωρείται και αυτός αρκετά υπολογίσιμος. Θα πάμε να δούμε τον Bus Driver στις 30 Νοεμβρίου συγκεκριμένα, όταν έφτανε εύκολα στην νίκη, δεύτερο στον Golden John και τέταρτος ο θυσίας. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας, καθυστέρησε πάρα πολύ στην αφεντηρία Elite Gear, ενώ για την πρωτοπορία ο Κέπα. Μαζί όμως με τον Golden John. Golden John θα οδηγήσει τελικά από τον Κέπα που θα ακολουθήσει δεύτερος τελικά. Στη συνέχεια είναι ο Bus Driver, η Έλτσε, Queen Ligia με Suspicious Minds, Θυσία και πολύ πίσω εκτός διαδρομής η Elite Gear στην πρωτοπορία. Λοιπόν, ο Golden John προηγείται του Κέπα και της Έλτσε. Κοντά είναι και ο Bus Driver. Στη συνέχεια είναι η Queen Ligia.
μέσα στις πίσους μάινς και Θησέα, Golden John πάντα στην πρωτοπορία. Υπερήχε ένα αμίγο του Κέπα, η Έλτσε είναι σε καλή θέση, αλλά και ο bus driver, ο οποίος είναι αυτός που θέλει να ανοίξει το ρυθμό στο ύψος 800 μέτρων με τον Golden John στην πρωτοπορία. Ο Κέπα είναι στο μισό αμίγο, το ένα αμίγο είναι και ο bus driver. Συνεχεία είναι η Έλτσε και η Queen Ligia, μικρές διαφορές. Πλησιάζοντας το ύψος 600 μέτρων με τον Golden John στην πρωτοπορία, πιέζει ο Κέπα τώρα, πιέζει και ο bus driver. Συνεχεία είναι η Έλτσε και η Queen Ligia, 500. Με Golden John, πάντα στην πρωτοπορία, ένα μήκος από τον bus driver, ο οποίος κερδίζει τη θέση του από τον Κέπα και στη συνέχεια ακολουθεί η Έλτσε και η Queen Ligia. Με τον Golden John να μπαίνει πρώτα στην ευθεία και να προηγείται δύο μήκη του bus driver. Έλτσε είναι στην τρίτη θέση και μένει από την ΑΕΣ ο Κέπα. Με τον bus driver να προσπαθήσει να απειλήσει τον Golden John, ο οποίος έχει ακόμα ένα μικρό προβάδισμα. Golden John και bus driver. Bus driver θέλει να περάσει τα τελευταία μέτρα και φαίνεται να περνά. Επιμένει ο Golden John, όμως ο bus driver θα περάσει τα τελευταία μέτρα. Bus driver θα περάσει, θα ξεχωρίσει και θα κερδίσει εύκολα τελικά. Golden John, Queen Ligia και Θησέας. Δεύτερη υποδρομία, bus driver, Golden John, Diamond Espina Θησέας, 5-6-3-1. Bus driver, Golden John, Diamond Espina Θησέας, 5-6-3-1. Τρίτη υποδρομία, η μεγάλη υποδρομία της ημέρας για το μνήμη Στέλιου Σταμάτη, είναι το κριτήριο διετών. Μιλιώτης King με τον Πέπο, You Know Me με τον Ηρακλέους, τον Χαμόν με τον Ολυμπιο Γεωργίου, Αρχίδας με τον Λοίζο Ανδρέου, Γιορκαλής με τον Χαράμπο Ανδρέου, Νου Τρόσιαν με τον Κεφάλα, Φρονάιδου με τον Μινάτο Κωνσταντίνου, Σκίνι Φόξ με τον Γιάννη τον Πουλή. Όπως είπαμε, είναι αρκετά ανταγωνιστική υποδρομή, απουσιάζει το μεγάλο φαβορή. Φαίνεται ότι στοιχηματικό φαβορή αναμένεται να είναι ο Μιλιώτης King, αλλά θα υποστηρίζονται και άλλα άλογα. Εμείς να αρχίσουμε από τον Νιου Τρόσιαν, ο οποίος προχέτει από πολύ καλές εμφανίσεις, δείχνει ένα άλογο με στέρι ιδιότητες. Αναμένεται να έχουμε έτσι έναν καλό ρυθμό, οπότε θα ευνοηθεί με το finish του για να διεκδικήσει το κριτήριο διετών. Ο Μιλιώτης King περίπου με τις ίδιες ιδιότητες με τον New Trojan. Αναμένεται για αυτός έτσι λόγω και του ρυθμού που πιστεύετε ότι θα έχουμε να πραγματοποιήσει το καλό finish του και να πρωταγωνιστήσει και αυτός. Όσον αφορά τη Φρενάιντου, προέρχεται από νικηφόρα εμφάνιση και θεωρείται σαφώς υπολογίσιμη, ενώ ότι έχει ασφαλώς και ο Γιορκαλής, ως επίσης και ο Τουταγχαμών. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε, συγκεκριμένα 4 Δεκεμβρίου στο πρωτάθλημα Κουρίου, όταν τον τερματισμό πέρασε πρώτος ο Αντέος, δεύτερος ήταν ο Νιου Τρόσιαν, τρίτη Φρενάιντου, τέταρτη Σκίνι Φόξ και στην 7η υποδρομή Αρχίδας. Αυτή τη στιγμή έχει ωθεί η κίνηση τη δεύτερη υποδρομία. Πρωτάθλημα Σαλαμίνο 2022 έχει καλή κίνηση ο Αντέο, ο οποίο διεκδικεί την πρωτοπορία από τον Ρόμπιν Μπλάνκο, ο οποίο έχει και αυτό πολύ καλή κίνηση. Ωστόσο, ο Αντέο θα οδηγήσει. Ρόμπιν Μπλάνκο θα ακολουθήσει δεύτερο. Φρενάιντου τώρα θα ακολουθήσει δεύτερη. Ραμσή τρίτο. Συνέχεια είναι ο Ρόμπιν Μπλάνκο στην εσωτερική και πιο έξω είναι η Σκίνι Φόξ. Ήψος των 800 μέτρων, Αντέο στην πρωτοπορία. Προηγείται ένα μήκο τη Φρενάιντου. Δύο μήκη τώρα τη Φρενάιντου που ακολουθεί. Ο Ραμσή, ο Ρόμπιν Μπλάνκο στην εσωτερική και πιο πίσω Σκίνι Φόξ ακολουθεί ύψο των 600 μέτρων με Αντέο στην πρωτοπορία. Είναι δύο μήκη μπροστά από τη Φρενάιντου και τον Ραμσή στην εσωτερική. Ο Ρόμπιν Μπλάνκο και έμεινε πιο πίσω η Σκίνι Φόξ ύψο των 400 μέτρων. Αντέο στην πρωτοπορία είναι δύο μήκη μπροστά από τον Ραμσή. Στη συνέχεια είναι η Φρενάιντου στην τρίτη θέση και στην τέταρτη ο Ρόμπιν Μπλάνκο. Με τον Αντέο πάντα στην πρωτοπορία. 3-4 μήκη μπροστά από τον Ραμσή που ακολουθεί δεύτερο, ενώ η Φρενάιντου προσπαθεί να επιστρέψει δεύτερο. Πολύ καλό φίνι κάνει τώρα ο Νιου Τρόσιαν από τον εξωτερικό διάδρομο. Με τον Αντέο, ωστόσο, να έχει το προβάδισμα. Είναι 3-4 μήκη μπροστά. Ο Νιου Τρόσιαν περνά στη δεύτερη θέση με δυνάμει και προσπαθεί και να μειώσει από τον Αντέο, ο οποίο ωστόσο είναι ασυγανόγονιστο και πάλι θα κερδίσει πολύ εύκολα. Αντέο Νιου Τρόσιαν δεύτερο. Στην τρίτη θέση είναι η Φρενάιντου και στην τέταρτη Σκίνι Φόξ. Τρίτη υποδρομία, New Trojan, Μιλιώτης King, Φρενάιντου, Γιορκαλής, 6-1-7-5. New Trojan, Φρενάιντου, Γιορκαλής, 6-1-7-5. Συνεχίζουμε με την τέταρτη υποδρομία, απόσταση 1200 μέτρα. Μύρονας με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Κρυμία Σάντι με τον Γιάννη τον Πουλή, Σερσότος με τον Κεφάλα, Ευλογημένη με τον Πέπουκα, Καλίστρα Σπίριτ με τον Ηρακλέους, Θεότοκος με τον Σάλαχ Άλι, Τακατάμ Λέιδη με τον Χαράμπο Ανδρέου και Σουμελά με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου. Φαίνεται αρκετά προσιτό για τις δυνατότητες της όμιλος για την Κρυμία Σάντι, για να μετά διεκδικήσει μια αξιόλογη στην νίκη. Θα στοχεύσει στην επιτυχία και η Τακατάμ Λέιδη, η οποία ευνοείται περισσότερο από τα βάρη. Έχει 55,5 αν θυμούμε καλά. Ναι, 55,5 έναντι 62,5 της Κρυμία Σάντι. Σουμελά, προχέρεται από καλή εμφάνιση, θεωρείται αρκετά υπολογίσιμο. Ενώ ότι έχει και ο
Σερ Σότος, ο οποίος προέρχεται από Νικηφόρα Εφάνιση. Θα πάμε λίγο πίσω σε αυτή την υποδρομία, συγκεκριμένα στις 20 Ιουλίου. Ήταν η ένατη υποδρομία εκείνη την ημέρα, όπου στην νίκη έφτασε η Κρυμία Σάντι και στην τρίτη θέση ήταν η Τσακαταμπλήτη. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση τη ένατη υποδρομία. Παραμένει και πάλι ο Αλιακούνα στην αφετηρία για την πρωτοπορία. Προσπαθεί να οδηγήσει από τον εσωτερικό διαδρόμο Gladius και θα οδηγήσει τον ομιλό μπροστά από τον Bro Chief που τοποθετείται στην δεύτερη θέση. Στην πρωτοπορία λοιπόν βρίσκεται ο Gladius, ακολουθείται από τον Ιωσήφ, Brown Chief. Στη συνέχεια είναι η Queen Louisa σε καλή θέση, ο Ζάρα ξεμείνει λίγο πιο πίσω. Με τα Κατάμ Lady και Κρυμαία Σάντιπ των 600 μέτρων, με τον Ιωσήφ να είναι δίπλα από τον Gladius. Όμως είναι και ο Brown Chief δυνατό σε αυτό το σημείο. Ιωσήφ στην πρωτοπορία, ο Brown Chief όπως φαίνεται ελέγχει τον ρυθμό. Και είναι και η Queen Louisa τώρα σε θέση βολή. Στο 400 στην πρωτοπορία Ιωσήφ. Ο Brown Chief είναι σχεδόν δίπλα στο εσωτερικό Gladius. Πιο έξω η Queen Louisa τώρα προσπαθεί να κάνει το finish της η Κρυμαία Σάντι. Με τον Brown Chief να επιτίθεται τώρα στον Ιωσήφ, ο οποίο κρατά την πρωτοπορία ακόμα. Προσπαθεί να βρει το πέρασμα η Κρυμαία Σάντι τώρα, η οποία είναι η πιο δυνατή από όλου. Τώρα η Κρυμαία Σάντι κάνει το finish της να περάσει στην πρωτοπορία τώρα. Κρυμαία Σάντι θα κερδίσει εύκολα μάλιστα. Στη δεύτερη θέση Queen Louisa, Ιωσήφ και τα Κατάμ Lady, τα Κατάμ Lady και Ιωσήφ. Την τέταρτη υποδρομία, Κρυμαία Σάντι, τα Κατάμ Lady, Σουμελά, Σερσότο. 2-7-8-3, Κρυμαία Σάντι, τα Κατάμ Lady, Σουμελά, Σερσότο. 2-7-8-3. Πέμπτη υποδρομία, 1000 μέτρα. Να δούμε τις συμμετοχές. Άγκης με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Καπετάν Αντρώνικος με τον Καράμανο, Queen Louisa με τον Χρόνο Παντρέου, Gladius με τον Πέπο, Σαϊπήρια Στάρα με τον Κωνσταντίνου, Λεξέ Κομπόη με τον Σάβο Κωνσταντίνου, Μάντζιμπας Μιχάλης με τον Λοΐζο Ανδρέου, Χαβάης Πρίτρε με τον Αδάμου και Πρίς Φιλίππος με την Ελένη Τσουχνικά. Λοιπόν, ευνοείται από τα βάρη, από την απόσταση, πολύ καλή ανάβαση. Gladius φαίνεται ότι διεκδικεί τη διαφεύγουσα νίκη του. Την νίκη θα στοχεύσει και ο Άγκης παρά τα πολύ ψηλά βάρη του, θεωρείται στη σπεσιαλίστα στην απόσταση των χιλιόμετρων. Με εκεί πέρα Queen Louisa θεωρείται και αυτή αρκετά υπολογίσιμη, ενώ επιστρέφει ένα πολύ καλό έργο στον όμιλο. Ο καπετάν Αντρώνικος μπορούμε να δούμε και στο πάτοξ σε ποια κατάσταση να είναι, διότι είναι αρκετά καλό άλογο στον όμιλο αυτό. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τον Gladius. 5 Νοεμβρίου στη νίκη έφτανε ο Big Tambas, δεύτερο Gladius, έκτη Queen Louisa και στην 7η θέση ο Siberian Star. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση τη ένατη και τελευταία υποδρομία για την πρωτοπορία. Προσπαθεί από τον πρώτο διάδρομο να οδηγήσει αναγέννηση και θα οδηγήσει. Έρχεται από την εξωτερική και ο Καχαρίστρα Σπύριδο. Τόσο για να είναι στη δεύτερη θέση κοντά στην πρωτοπορία αναγέννηση. Τρίτο είναι ο Big Tampa και τέταρτο ο Gladius. Πέμπτο Siberian Stars στην εσωτερική ο Μύρονα. Σε ένα ταχύτατο ρυθμό στο 800 αναγέννηση μπροστά. Ακολουθούμε από τον Καχαρίστρα Σπύριδ. Το 1,5 μήκο είναι ο Big Tampa. Με τον Gladius να φαίνεται να έχει δυνάμεις. Ο Μύρονας στην εσωτερική, ακόμα πιο έξω, είναι η Queen Louisa μαζί με τον Siberian Star και τον Armageddon. 500 με τον Big Tampa να περνά τώρα στην πρωτοπορία και να προηγείται τον Gladius, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση τώρα. Στη συνέχεια είναι ο Μύρονας, Queen Louisa, Siberian Star και τα υπόλοιπα άλογα με τον Big Tampa να μπαίνει πρώτο στην ευθεία. Τρέχει όμως εξωτερικά. Είναι ο Gladius που προσπαθεί τώρα, η Queen Louisa, Armageddon και πολλά άλλα άλογα με τον Big Tampa να συνεχίζει να προηγείται και να βγαίνει εξωτερικά. Όμως έχει το προβάδισμα και προηγείται σταθερά στα δύο μήκη. Big Tampa, Gladius σε μια τελευταία προσπάθεια θέλει να απειλήσει. Όμως ο Big Tampa θα είναι ο νικητής της υποδρομίας. Πιο πίσω Gladius, Armageddon και Κρυμαία Σάντι. Λοιπόν, πέμπτη υποδρομία. Gladius, Άγκης, Queen Louisa, Καπετάν Αντρώνικος, 4-1-3-2. Gladius, Άγκης, Queen Louisa, Καπετάν Αντρώνικος, 4-1-3-2. Προχωρούμε με την έκτη υποδρομία, απόσταση στα 1500 μέτρα τώρα. Ανέμελη με τον Κεφάλα, Θεονόη με τον Παναγιώτη Ανδρέου, Δωράνθια με τον Κωνσταντίνου, Πυλαγόρας με τον Πέπο, Καραμανού Σάντι με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Σαβάν Μαρία με τον Κοραλάμπο Ανδρέου, Γιολίτης με τον Γιώργο Μισίτη, Σταμέλος με τον Αδάμο, Δωρόθεος με τον Λοΐζο Ανδρέου και Ρεάν Γκράντε με τον Γκαντζαλή. Λοιπόν, αρκετά αμφίροπη φαίνεται η υποδρομία. Να αρχίσουμε από την Ariana Grande, η οποία φαίνεται ότι έχει δυνατότητες στον ομίλο για να διεκδικήσει με αξιώσεις την νίκη. Ο Πυλαγόρας επίσης ευνοείται, μπορούμε να πούμε, σε αυτή την απόσταση και είναι πολύ υπολογίσιμος.
Δωρόθεος, προέρχεται από νίκη, αναμένεται και αυτός να διακριθεί, ενώ και η Ανέμελη από ευνοϊκή απόσταση διεκδικεί και αυτή κάτι καλό, όπως και η Δωράνθια. Λοιπόν, θα πάμε τώρα 19 Οκτωβρίου να δούμε μια υποδρομία που νίκησε ο Νάρκης σε ένα πολύ καλό ρυθμό. Και η Αριάννα Γκράντε τερμάει τέταρτη, ο Πυλαγόρας πέμπτος και η Σαββάν Μαρία στην έκτη θέση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση τη πέμπτη υποδομή, καθυστερεί πάρα πολύ στην αφετηρία Νιζάουρα. Ενώ για την πρωτοπορία προσπαθεί ο Νάρκισσος να οδηγήσει, έρχεται και η Αριάννα Γκράντε τώρα για να δοθεί ο γρήγορο ρυθμό τώρα. Με Νάρκισσο και η Αριάννα Γκράντε. Συνέχεια ακολουθεί ο Ίσιος με Ονίσιλο, Σαββάν Μαρία, Πυλαγόρας, Cyprus Dream, Βίβια και πολύ πίσω. Είναι η Ζάουρα που καθυστέρησε πάρα πολύ στην αφετηρία. Ο γρήγορο ρυθμό των δύο συνεχίζεται. Με Αριάννα Γκράντε να περνά τώρα στην πρωτοπορία. Ο Νάρκισσος ακολουθεί δεύτερο. Είναι στα 10 μήκη το τρίτο άλογο που είναι ο Ίσιος, ο οποίο κάνει αναμονή. Μαζί με τον Ονίσιλο, Σαββάν Μαρία, Πυλαγόρα, Cyprus Dream και πίσω η Βίβια. Ακόμα πιο πίσω η Ζάουρα έχει πάρει την πρωτοπορία. Η Αριάννα Γκράντε είναι 2-3 μήκη μπροστά από τον Νάρκισσο τώρα. Αρχίζει να μειώνουν τώρα ο Ίσιος μαζί με ο Νίσιλο, Σαββάν Μαρία είναι στη συνέχεια Πυλαγόρας. Ύψος των 600 μέτρων περίπου με την Αριάννα Γκράντε να προηγείται, τρέχοντας όμως στο δεύτερο διάδρομο και προσπαθεί να περάσει από την εσωτερική πλέον ο Νάρκισσος. Ο Ίσιος αρχίζει τώρα να φαίνεται να μειώνει, ενώ στη συνέχεια προσπαθεί η Σαββάν Μαρία 400. Η Αριάννα Γκράντε προηγείται, ο Νάρκισσος επιστρέφει κοντά της. Ο Ίσιος κάνει το ανεβασμά του και ο Πυλαγόρας, οι οποίοι τώρα θα κάνουν το finish τους για να πλησιάζουν ολοταχώς, καθώς ήταν πολύ γρήγορος ο ρυθμός. Νάρκισσος έχει περάσει, ωστόσο ο Ίσιος είναι ο δυνατός τώρα, ενώ finish κάνει και η Cyprus Dream τώρα. Με τον Νάρκισσος, ωστόσο, να κρατά την πρωτοπορία και πάλι. Ανθίσταται και μάλιστα είναι 2 μήκη διαφορά, 3 μήκη διαφορά ο Νάρκισσος. Νάρκισσος θα κερδίσει τελικά εύκολα την υποδρομία. Cyprus Dream, Ίσιος και Αριάννα Γκράντε. Έχτη υποδρομία. Αριάννα Γκράντε, Πυλαγόρας, Δωρόθεος, Ανέμελη. 14-9-1. Αριάννα Γκράντε, Πυλαγόρας, Δωρόθεος, Ανέμελη. 10-4-9-1. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με την 7η υποδρομία σε απόσταση 1200 μέτρων. Μελισσέας με τον Νέλσον Χρήστου, Ευπροσίγωρη με την Ελένη Τσουχνικά, Αχελαιός με τον Παύλο, Μαϊρούρση με τον Κάντζελη, Φροσάρα με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου, Ευήπης Λάθ με τον Σάβα Κωνσταντίνο, Ροδιανός με τον Αδάμου, Δόνια με τον Κεφάλα, Σαμάν Λαβ με τον Χαραλάμπο Ανδρέου, Σταλίκας με τον Κωνσταντίνο και Μινιτάρα με τον Λοΐζο Ανδρέου. Λοιπόν, η 7η υποδρομή, όπως είπαμε, του προγράμματος. Ο Μελισσέας προέρχεται από ενδεικτική εμφάνιση. Με τη χάρη βαρών του, μαθητευόμενο θα είναι στα 60,5 κιλά, οπότε μπορεί να διεκδικήσει την νίκη. Με ενδεχόμενη διαδρομή στην πρωτοπορία, Φροσάρα είναι και αυτή, αναμένεται και αυτή να πρωταγωνιστήσει. Ροδιανός φαίνεται ότι βρήκε τη φόρμα του και είναι υπολογίσιμο και αυτό. Επιστρέφει ένα πολύ καλό άλογο στον όμιλο Αχελός. Είναι αρκετά υπολογίσιμο, ειδικά στον όμιλο αυτό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα 4 Δεκεμβρίου για το βίντεο μας. Φίλιππος Αλέξανδρος ήταν στη νίκη, δεύτερος ο Μελισσέας, 7η Προσίγωρη, 5η Φροσάρα, 6η Ρίπιτ Ντάστ, 3ος Ροδιανός, 8ος Σαμάν Λαφ. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας, έχει καλή κίνηση η Φροσάρα, η οποία διεκδικεί την πρωτοπορία, η οποία θα πάρει από τον Φίλιππο Αλέξανδρο. Επιμένει όμως ο Φίλιππος Αλέξανδρος, θα πάει αυτό στο κεφάλι. Θα ακολουθήσει δεύτερος η Φροσάρα και στην τρίτη θέση είναι η Μισαλανιάρα. Στην εσωτερική είναι η Ευπροσίγωρη. Ακόμα πιο πίσω είναι ο Ροδιανός. Υψος των 800 μέτρων, όπως είπαμε, ο Φίλιππος Αλέξανδρος παίρνει την πρωτοπορία από τη Φροσάρα. Συνέχεια είναι η Μισαλανιάρα. Στην εσωτερική Ευπροσίγωρη. Ακόμα πιο πίσω ο Μελισσέας, Ροδιανός, Σαβάλα. Και τελευταίος ο Ευήπης Λάστ. Πλησιάζοντας το 600 με τον Φίλιππο Αλέξανδρο να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Προηγούμενος της Μισαλανιάρας, η οποία πλησιάζει τώρα, η μισή φροσαραμένη πίσω και ο πίσω και ο Ροδιανός προσπαθεί και αυτός να βελτιώσει τη θέση του. Φίλιππος Αλέξανδρος στην πρωτοπορία προηγείται 2 μήκη της Μισαλανιάρας. Αρκετά πιο πίσω είναι ο τρίτο άλογο που είναι ο Ροδιανός τώρα με τον Φίλιππο Αλέξανδρο να ετοιμάζεται να μπει πρώτος στην ευθεία. Η Μισαλανιάρα προσπαθεί να ακολουθήσει τον ρυθμό, είναι στα 2 μήκη πίσω του, ακόμα πιο πίσω είναι ο Ροδιανός και η Φροσάρα με Φίλιππο Αλέξανδρο σταθερά στην πρωτοπορία. Μάλιστα ανοίγει τη διαφορά, είναι 3-4 μήκη μπροστά, καθώς η Μισαλανιάρα κινδυνεύει και χάσει και τη δεύτερη θέση, καθώς ο Φίλιππος Αλέξανδρος είναι πολύ δυνατός σήμερα. Είναι 6-7-8 μήκη μπροστά, μάχη για τη δεύτερη θέση, 3 άλογα διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Είναι ο Μελισσέας που θα περάσει δεύτερος, Ροδιανός και
αλλά μη σαν αγγέλα τέταρτη. Λοιπόν, 7η υποδρομία, Μελισσέας, Φροσάρα, Ροδιανός, Αχελός, 1, 5, 7, 3. Μελισσέας, Φροσάρα, Ροδιανός, Αχελός, 1, 5, 7, 3. Συνεχίζουμε με την 8η υποδρομία, επιστρέφουμε στα 1000 μέτρα. Αμαρέτο με τον Χαρολάμπο Ανδρέου, Βαλίος με τον Ηρακλέος, Βέντος Τέλειος με τον Παναγιώτη Ανδρέου, Ελίδης με τον Κωνσταντίνου, Καρπόζηλος με τον Κεφάλα, Κινγκ Λούκας με τον Δημητρίου, Κινγκ Τζον με τον Πέπο, Μιλιώτης Λάζαρος με τον Καράμανο, Μαρίο Χάρε με τον Γιώργο Μεσίδη, Μπέκα Πόιν με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου και Ferrari Power με τον Λοΐζο Ανδρέου. Έβαλε ακόμα μια συμμετοχή στον ηγητικό του Καρπόζηλος. Και εκμεταλλευόμενο την ταχύτητα του, πιστεύουμε ότι μπορεί να διεκδικήσει με καλές πιθανότητες την νίκη. Την νίκη θα διεκδικήσει τη διαφεύγουσα νίκη του, βασικά ο Αμαρέτο, ο οποίος είναι ένα υποδειγματικά σταθερό άλογο. Παρά το ότι περιμέναμε περισσότερα πράγματα από τον King John στην τελευταία συμμετοχή του, εντούτοις παραμένει υπολογίσιμος. Ενώ ο outsider προβάλλει η Μαρή Οχάρα, η οποία έχει κάποιες πολύ καλές επιδόσεις παλαιότερα. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τώρα. Πάμε συγκεκριμένα στις 23 Νοεμβρίου, όταν στην ίδια έφτανε ο Whispering Angel, δεύτερο ήταν ο Αμαρέτο, έκτο ο Βαλίο, έβδομο ο Βέντο Τέλειο, πέμπτο ο Καρπόζηλο και τρίτο ο King John. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση τη έναντι υποδρομία για την πρωτοπορία από τον εξωτερικό διάδρομο ο Whispering Angel. Παίρνει την πρωτοπορία καθαρά, μάλιστα, να οδηγήσει τον όμιλο. Έρχεται από την εξωτερική ο Καρπόζηλο για να προωθηθεί στη δεύτερη θέση. Είναι ο Βέντο Τέλειο εκεί και ο King John. Man in Black είναι στη συνέχεια, ακόμα πιο πίσω Αμαρέτο. Περνούμε το 600 με Whisper Angel, όπως είπε, με άριστη κίνηση να είναι μπροστά. Είναι δύο μήκη μπροστά από τον Καρπόζηλο. Στην τρίτη θέση είναι ο Βέντος Τέλειος και ο οποίος προσπαθεί να κάνει ανέβασμα. Ο Αμαρέτο με τον Amazing, με τον Whisper Angel να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία. Είναι δύο-τρία μήκη μπροστά από τον Καρπόζηλο, ο οποίος προσπαθεί να μειώσει στη συνέχεια. Είναι ο Βέντος Τέλειος, ο King John και ο Αμαρέτο με Whispering Angel να έχει το προβάδισμα. Είναι σταθερό το προβάδισμα, είναι το γύρω στα 3-4 μήκη. Το finish το καλό το κάνει ο Αμαρέτο από την εξωτερική με τον Whispering Angel να κερδίζει εύκολα. Μάχη για τη δεύτερη θέση, Αμαρέτο, δεύτερος King John και Man in Black. 8η υποδρομία, Καρπόζηλος, Αμαρέτο, King John, Μαρίο Χάρα, 5-1-7-9. Καρπόζηλος, Αμαρέτο, King John, Μαρίο Χάρα, 5-1-7-9. Έναντι και τελευταία υποδρομία και συνήθως αρκετά αμφιρόπη στα 1000 μέτρα. Ντάιμος Τελάρας με τον Κωνσταντίνο Τσακούρα, Δόκιμος με τον Νίκο Τσακούρα, Τσίφο Φτάρα με τον Κεφάλα, Ξεναγόρας με τον Χαραλάμπο Ανδρέου, Ιορκούι με την Ελένη Τσουκνικά, Βλογερίτσα με τον Μπουλή, Ασόφ με τον Λοϊζό Ανδρέου, Κομακάβη με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Πιπεράς με τον Πέπο, The Driver με τον Σάβα Κωνσταντίνο, Μελανιπίδης με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου και Δαβίδ με τον Μινά Κωνσταντίνο. Λοιπόν, φαίνεται εδώ τα άλογα του κυρίου Χρήστου Χριστοφόρου έχουν καλή τύχη να διεκδικήσουν την νίκη. Έχουμε την άποψη ότι όποιος πάει στο κεφάλι τότε θα αυξηθούν οι πιθανότητες του. Ξεκινήσουμε από το Chief of Tara που επιστρέφει σε ετοιμότητα ώστε να διεκδικήσει μια μεγάλη αξιότητα στην νίκη. Όπως είπαμε και ο Δαβίδ με μια διαδρομή της αρεσκιάς του μπορεί και αυτός να στοχεύσει στην επιτυχία. Ενώ ο υπολογίσιμος θεωρείται ο Κομακάβη ο οποίος έκανε μια καλή μεθοδική προετοιμασία καθώς και ο Ξεναγόρας ο οποίος προέρχεται από συνεχείς ενδεικτικές εμφανίσεις. Λοιπόν, εδώ θα πάμε λίγο πίσω για την ακρίβεια για το Chief of Tara 27 Ιουλίου. Το 2022 ήταν η πέμπτη υποδρομία εκείνη την ημέρα. Ο Chief of Tara ήταν ο νικητής. Ήταν τρίτος ο Ντάιμος Τελάρας και στην πέμπτη θέση ο Κομακάφη. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Η καλή κίνηση ο Chief of Tara, ο οποίος τίθεται επικεφαλής από τον Μάλτι Μιλιονέρ που ακολουθεί δεύτερος. Συνεχίζοντας ο Ντάιμος Τελάρας πιέζει για να βρίσκεται κοντά και από την εσωτερική ο Κομακάφη βελτιώνει την θέση του. Έμεινε πιο πίσω ο Δόκιμος και πίσω εξκλούζιμο να ζει με το Russia Problem. Στον 600 μέτρο Chief of Tara βρίσκεται στην πρωτοπορία. Έρχεται ο Μάλτι Μιλιονέρ μαζί με τον Ντάιμος Τελάρα και τον Κομακάφη στην εσωτερική για να βρίσκονται στα δύο μήκη πίσω του, αρκετά πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα, ύψος των 400 μέτρων. Πλησιάζουμε τώρα με τον Chief of Tara να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Κομακάβη φαίνεται να περνά τώρα στη δεύτερη θέση. Μένει πιο πίσω ο Μαλτί Μιλιονέρ μαζί με τον Diamond Stellara. Ο Δόκιμος από την εσωτερική προσπαθεί να μπει και αυτό σε διεκδίκηση αμοιβόνηση. Με τον Chief of Tara να αυξάνει τη διαφορά τώρα. Είναι στα 4 μήκη μπροστά από τον 3 μήκη μπροστά από Κομακάβη, Diamond Stellara και Μαλτί Μιλιονέρ που ακολουθεί. Ο Δόκιμος είναι στη εσωτερική με τον Chief of Tara συναγώνιστο. Είναι 4 μήκη μπροστά και πάλι. Chief of Tara πάει μια πανεύκολη νίκη. 4 λόγα για δεύτερη θέση. Δόκιμος δεύτερος. Λοιπόν, ένα υποδρομία. Chief of Tara, Κομακάβη, Δαβίδ, Ξεναγόρας, 3-8-12-4. Chief of Tara, Κομακάβη, Δαβίδ, Ξεναγόρας, 3-8-12-4. Λοιπόν, είδαμε τις νέες υποδρομίες της 100ης συνάντησης που, όπως είπα, θα διεξαχθεί στις 26 του μηνός, δηλαδή την επομένη των Χριστουγέννων, με ρόναξη στις 3 το απόγευμα,
έτσι αρκετά ανταγωνιστικό το πρόγραμμα. Έχουμε και την ποιότητα που αφορά το επαναλάβουμε στην τρίτη υποδρομία το κριτήριο διετών, στη μνήμη Στέλιου Σταμάτη, αλλά και τη δεύτερη υποδρομία στο, που αφορά στο έπαθλο μόρφου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε κάποια μεταφερόμενα να τα επαναλάβουμε. Double forecast 1.432 ευρώ. Peak 6 19.182 ευρώ το εγκυμένο ποσό. Και από εκεί και πέρα τα δύο εγκυμένα της δέσκησης υποδρομίων δηλαδή τον jackpot να υπάρχει από το αρχικό ποσό των 20.000 ευρώ. Και το Peak 4 επίσης εγκυμένο από τη δέσκηση υποδρομίων Λευκοσίας με το αρχικό ποσό των 5.000 ευρώ. Μία μικρή παράληψη να διορθώσω τώρα, να επαναλάβω και τα καλύτερα της ημέρας, της εκπομπής. Πρώτη υποδρομία Κόζα Νόστρα με τον αριθμό 3, δεύτερη υποδρομία Bus Driver με τον αριθμό 5. Πρώτη υποδρομία Κόζα Νόστρα με τον αριθμό 3, δεύτερη υποδρομία Bus Driver με τον αριθμό 5. Καλύτερα δίδυμα, πρώτη υποδρομία Κόζα Νόστρα και Σταριανή με τους αριθμούς 3 και 2. Δεύτερη υποδρομία Bus Driver Golden John με τους αριθμούς 5-6. Πρώτη υποδρομία Κόζα Νόστρα και Σταριανή 3-2. Δεύτερη υποδρομία Bus Driver Golden John με τους αριθμούς 5-6. Και ένα outsider. Στην 8η υποδρομία Μαρία Οχάρα με τον αριθμό 9. Στην 8η υποδρομία Μαρία Οχάρα με τον αριθμό 9. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Να ευχηθούμε σε όλους καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Πάντα με υγεία. Καλό σας βράδυ.